βοτανικό φραγαρό σώμα. Αυτή η συνήθις κατοικία υποθέτει στην πραγματικότητα τη λύθη, προκειμένου να μπορούμε να διαβιούμε σε αυτήν πολύ πιο άνετα. Πάνω σε αυτό το ασαφές πόντο ενός σώματος, η αιωνία πόντος, ο πόνος φέρνει μια υπερπληρότητα παρουσίαση της διάρκειας. Ξεριζώνει αυτή την δήλωση τόσο αναγκαία στην καθημερινότητα, όπως τις πράξεις πλέον δύσκολες. Η οδύνη αυξάνει με τη συνείδηση, και η συνείδηση με την οδύνη. Τι μας λείπει στον πόνο? Η παρθένα και ζωή, σωματική ασυνδεσία. Αυτή η λευκή παρθενία, αυτή η απουσία θορύβου και αίσθησης, αυτό το εναγνία μάγου του κιού, αυτή η επίπεδη ισορροπία, υποθέτω ότι προκύπτουν από ένα μηδενικό σύμβολο που συγκεντρώνει όλα τα μέλη και κάνει πρόσθεση τη ιδιαίτερη κρίση του, τη μερική παρουσία του, τη ειδική του απόκρουση, τη πλευριότητά του. Όλα μαζί συντρέχουν σε αυτόν τον αγώνα κόμπο. Στη στιγμή του θανάτου, κατά το σπαθί του Αχιλέα, ο έφορο του κοιτάει να μην τον αποτυλιάσει. Τι να υποθεί πιο βαθύ για τον πόνο από αυτά τα εξαπλωμένα άκρα που περιγράφονται συνεχώ στου αρχαίου μύθου και ορισμένου από του κοινωνικού τρίλου. Η οδύνη κάνει το σώμα να εκρήγνεται, όπως το καυγάζει ο Έκτορας. Αυτός ο διαχωρισμός κοστίζει περισσότερο από το θάνατο.
τα σημάδια που μας κάνουν να γνωρίζουμε τους πιο κατάλληλους για το επάγγελμα αυτό είναι τα μακριά χέρια, τα ισχυρά δάχτυλα, η χοντρή μυρή, οι λεπτές κνήμες και τα κυριαγωγημένα στενά πόδια, που όλα τους δίνουν έναν άνθρωπο ευκίνητο και δυνατό. Γραπτή άσκηση, τα χέρια πάνω στα γόνατα. Η διαταγή αυτή εκτελείται στον πρώτο χτύπο του κόρνου. Τα χέρια πάνω στο τραπέζι με το κεφάλι ψηλά, καθαρίστε τις πλάκες σας. Όλοι καθαρίζουν τις πλάκες τους με λιγοστάρι μετά το μένο κουρέλι. Δείξτε τις πλάκες σας. Υπεύθυνοι της τάξης επιθεωρήστε. Κοιτάζουν τις πλάκες των βοηθών τους και ύστερα εκείνους του πιανίου τους. Οι βοηθοί εξετάζουν τις πλάκες των μαθητών του πιανίου τους κολλημένους στις θέσεις τους. Το ανθρώπινο σώμα μπαίνει τώρα μέσα σε ένα μηχανισμό εξουσίας που το εξερευνά, το αποδιαρθρώνει και το ανασυνθέτει. Γεννιέται μια πολιτική ανατομία που είναι συνάμα μηχανικής εξουσίας. Εξηγεί με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να πειράσει το σώμα των άλλων, όχι απλώς για να εκτελούν εκείνο που αυτός επιθυμεί, αλλά και για να ενεργούν αυτός θέλει, σύμφωνα με τις τεχνικές.